Κύριε Συντυχάκη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θα αρχίσω λιγάκι ανάποδα με εσάς. Θα ξεκινήσω με τα εσωτερικά, να αλλάξω λίγο σειρά. Είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνουν κάθε προσπάθεια που μπορούν να ελέγξουν τη βία στα γήπεδα. Βία δεν ελέγχεται τελικά, είχαμε πάλι επεισόδια. Τι γίνεται εδώ πέρα, μπορεί, υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί η βία στα γήπεδα, κύριε Συντυχάκη? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα όντως ενδιαφέρον θέμα. Μας απασχολεί, μας απασχόλησε και χθες το βράδυ όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα και τελικά δεν τον είδαμε αυτόν τον αγώνα. Όσο υπάρχει εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, θα υπάρχει και βία στα γήπεδα. Αυτό είναι κανόνας. Κανόνας σε μια κοινωνία που βασικά αγαθά, γιατί και ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, η παιδεία, η υγεία, έτσι και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο είναι μέρος αυτό που λέμε του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Από τη στιγμή που εμπορευματοποιείται, είναι φανερό ότι θα έχουμε και φαινόμενα βίας. Ή να το πω διαφορετικά, η βία είναι η εικόνα μιας κοινωνίας στην οποία εμπορευματοποιούνται τα πάντα. Άρα σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα, μόνο με νομοθετήματα, αυστηροποίηση να το πω έτσι, των νόμων για να αντιμετωπιστεί η βία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσει η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Επειδή όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον και έχουν στηθεί εταιρείες, έχουν στηθεί, είναι πολλά τα λεφτά αλέκο που λέγει η διαφήμιση. Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει. Υπό αυτές τις συνθήκες, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να ελεγχθεί η βία με διάφορους τρόπους? Το θέμα δεν είναι να δώσουμε μια ασπιρίνη και μάλιστα ενητασιών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί όντως με τα διάφορα νομοθετικά, με τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κατά καιρούς, ή με την αυστηροποίηση κάποιων ποινών, ή με την αυστηροποίηση εισόδου των διαφόρων hooligans μέσα στα γήπεδα κτλ., μπορεί προσωρινά να επιλύσει το πρόβλημα. Δεν θα το λύσει όμως επί της ουσίας. Αυτό που ενδιαφέρει, να το πω έτσι, τους μεγαλοεπιχειρηματίες στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, είναι όχι να αντιμετωπίσουν τη βία, αλλά να βγάλουν τη βία έξω από τα γήπεδα και όπου θέλει ας πάει. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η βία έχει ξεφύγει. Στην Αγγλία όμως κατάφεραν και την έλεγξαν. Προσέξτε, μέσα στα γήπεδα. Γιατί η βία υπάρχει και έξω από τα γήπεδα. Αυτό που είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια που ζήσαμε είναι μία βία και αυτή. Είναι έξω από το γήπεδο, δεν είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν λέω ότι φταίμε εμείς για τα γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, βέβαια. Αλλά η βία είναι βία σε κάθε περίπτωση. Δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν το πώς θα αντιμετωπιστεί η βία έξω, πώς το λένε, έξω από το γήπεδο, και δεν τους ενδιαφέρει να αντιμετωπιστεί μέσα στο γήπεδο. Αλλά εάν δεν αντιμετωπιστεί συνολικά η βία, δεν πρόκειται να αντιχθεί ούτε μέσα στο γήπεδο, ούτε έξω από το γήπεδο. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση για το θέμα της αντιμετώπισης της βίας στον αθλητισμό και επαναλαμβάνω ότι όσοι μεγαλοεπιχειρηματίες ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω το βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ακριβώς αυτή. Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Απόστολο. Λέει, θα ήθελα να μου πει ο κύριος Συντυχάκης την άποψη του κόμματος του για την απόφαση να φυλάσει η Ελλάδα στα γήπεδα. Ενώ έχω την αίσθηση ότι παλαιότερα ήταν υποχρέωση των ποδοσφαιρικών ομάδων. Είναι έτσι, ναι. Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά... Κοιτάξτε, καταρχήν ο αθλητισμός είναι γιορτή. Όταν πας στο γήπεδο είναι μια γιορτή. Θα πάρεις και την οικογένειά σου, θα πάρεις το παιδί σου, θα πάρεις και τη σύζυγο κτλ. Είναι μια γιορτή. Οι ομάδες από τη στιγμή που ξεφεύγει από τα όρια μιας γιορτής, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον μέσα στο παιχνίδι παίρνουν πολύ. Παίρνει και η ελληνική αστυνομία. Μπαίνουν καταρχήν οι ίδιες οι ομάδες. Οι οποίες ομάδες μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μην έχουν την συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, αλλά έχουν τον διαφόρον security. Και εκεί αρχίζει ένα ολόκληρο πλέξιμο
ελληνική αστυνομία, security, να αναλάβει ο πρόεδρος της ομάδας να φυλάξει το γήπεδο και τους φιλάθλους την ώρα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πολιτεία έχει την απόλυτη ευθύνη για το αν τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγα, όλα όσα πρέπει να τηρηθούν μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά. Επαναλαμβάνω, είναι εντελώς θεωρητικά στο βαθμό που δεν επιλύεται το βασικό. Εγώ θα σας πω κάτι. Οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες, πρέπει να ανήκουν να είναι στην ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα, είναι επιχείρησης οι ομάδες. Ναι, ναι. Οι ομάδες είναι επιχείρησης. Από πού ελέγχονται? Από πού ελέγχονται τα οικονομικά τους? Δεν πρέπει να ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να γίνεται όποιος έλεγχος αυτών των ομάδων μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης? Γιατί μέχρι σήμερα, στο πούμε, αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και όχι ως επιχειρήσεις? Είναι μια πλευρά την οποία την έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές στα διάφορα νομοσχέδια που έρχονται μέσα στη Βουλή. Απάντηση δεν παίρνει. Γιατί εδώ υπάρχει το άβατο, να το πω. Δεν πρέπει να αφηχθούν οικονομικά αυτές οι επιχειρήσεις, φορολογικά κτλ. Είναι μια πλευρά του ζητήματος. Και όσο υπάρχει βία στο γήπεδο, σημαίνει ότι υπάρχουν οι οπαδικοί στρατοί, σημαίνει ότι οξύνεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων, μεταξύ οπαδών, και έχουμε αυτά τα γνωστά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, όχι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όχι στον επαγγελματικό αθλητισμό, ναι στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό, που προάγει και την υγεία, προάγει και τον πολιτισμό, προάγει πάρα πολλά πράγματα, κόντρα στα ναρκωτικά, κόντρα στον ατομισμό, κόντρα στον οχαντερφισμό. Και αυτή είναι η θέση, η άποψη του Κοινωνικού Κόμματος της Ελλάδας. Τώρα, κύριε Συντηγάκη, θέλω να πάω στο μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Ακούει στη λέξη ακρίβεια. Έχουμε ακρίβεια στην ενέργεια. Τώρα διάβαζα ότι τις εταιρείες έχουμε από 4,5% έως 88% αύξηση στο ρεύμα τον επόμενο μήνα, στα σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση από την άλλη έρχεται και λέει: επαναφέρω το market pass, το επίδομα στην Αγγλία κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει η κυβέρνηση, θα πολεμήσουμε την ακρίβεια. Είναι λύση αυτή? Και τι προτείνετε εσείς να γίνει για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στη βάση της, στην ουσία της? Κοιτάξτε, καταρχήν έγιναν εκλογές πριν από λίγους μήνες. Έχουμε μια κυβέρνηση, είναι η συνέχεια της προηγούμενης, μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι παραμένει προσιλωμένη σε αυτή τη μεταρρυθμιστική ατσέντα, προωθώντας, όπως λέει, μεγάλες αλλαγές κτλ. Στην πραγματικότητα είναι η συνέχεια των προηγούμενων αντιλαϊκών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς, ειδικά τώρα με την ισοπό... Γιατί το λέτε αυτό, δεν έδωσε χρήματα στον κόσμο η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη τετραετία? Όσα έδωσε δεν έχει σημασία. Έδωσε όμως. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι το να δώσω ένα market pass, ένα full pass, αυτά τα ψίχουλα, εν πάση περιπτώσει, που περιφέρεται δεξιά και αριστερά και θεωρούν κάποιοι ότι λύνει στο οικονομικό πρόβλημα ενός λαού, ενώ την ίδια στιγμή καλπάζει η ακρίβεια, καλπάζει στην κυριολεκτησία, όλα εκτινάσονται προς τα πάνω, είτε πρόκειται για τρόφιμα, για ήδη. Ναι, αλλά για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι μια βοήθεια αυτό. Καμία αντίρρηση. Και γι' αυτό και εμείς και μέσα στην Βουλή πολλές φορές δεν καταψηφίζουμε όταν είναι να πάρει έστω και αυτά τα λίγα οι εργαζόμενοι. Αλλά από την άλλη όμως δεν είναι εκείνο που μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα των εργαζόμενων σήμερα, όταν επαναλαμβάνω έχουμε μισθούς και συντάξεις που είναι στα τάρταρα και την ίδια στιγμή καλπάζει η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα και πάει λέγοντας. Εμφανίζει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ως την σανίδα σωτηρίας για την ελληνική οικονομία. Αλλά όταν λέει για πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή για την αναβάθμιση, την επενδυτική αναβάθμιση της χώρας, προφανώς εννοεί για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η επενδυτική όμως αναβάθμιση δεν είναι κακή, με την έννοια είναι ένα καλό εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά, φαντάζομαι. Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης και στην συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
λέει ότι εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία κτλ. Προκειμένου η οικονομία να πάει μπροστά. Και ρωτάω τώρα εγώ, σε τι θα ωφεληθεί ο απλός λαός, ο εργαζόμενος, έτσι, ο εργατοϋπάλληλος, ο αγρότης ή ο μικρός μεσαίος επιχειρηματίας που αυτή τη στιγμή στενάζει και είναι σε κίνδυνο να βάλει λουκέτο στην επιχείρηση του, θα ωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης? Μα είναι φανερό ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει, έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και λέει πρέπει να ενισχυθεί η πράσινη οικονομία. Πράσινη οικονομία τι σημαίνει? Σημαίνει πράσινες επενδύσεις. Πράσινες επενδύσεις τις οποίες θα τις κάνουν ποιοι? Τι απορροφητικότητα θα έχουν, ας πούμε, σε εργατικό δυναμικό? Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις? Για όλα αυτά τα ζητήματα, φυσικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απάντηση, όπως δεν έχουν και τα άλλα κόμματα. Διότι και τα άλλα κόμματα είναι οι θειασότες της λογικής αξιοποίησης γενικά του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά που στην πραγματικότητα λειτουργούν στη βάση μιας επιλεξιμότητας που λέει ότι πρέπει να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο, η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη σε βάρος του εργαζόμενου λαού. Άλλωστε εδώ έρχονται μέσα στην Βουλή ένα σωρό νομοσχέδια τα οποία από κοινού ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα έχουν έρθει περίπου 14 νομοσχέδια μέχρι τώρα, το 50% επίσης, όπως και την προηγούμενη τετραετία, τα έχει στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε το νομοσχέδιο, αυτό το εμβληματικό νομοσχέδιο με το 13ωρο, με περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας, με πάρα πολλά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Δηλαδή δεν γίνεται από τη μία να λες ότι εγώ έχω ένα Ταμείο Ανάκαμψης που θα ωφεληθούν όλοι, αλλά την ίδια στιγμή παίρνω μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα, μέτρα σε βάρος του λαού. Έτσι. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα συνεχιστεί αυτή η επίθεση σε βάρος του λαού. Φαίνεται και από το αντιλαϊκό, ταξικό και άδικο προσχέδιο του προϋπολογισμού που ήδη συζητιέται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που κατά την άποψή μας θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά την ίδια στιγμή καλείται ο λαός το 90% των φόρων να το πληρώνει εκείνος και όχι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Άρα λοιπόν μιλάμε για συγκεκριμένες ταξικές επιλογές, συνέχιση δηλαδή των ταξικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια μιας επεκτατικής πολιτικής για τη στήριξη του κεφαλαίου. Φυσικά αυτή η επεκτατική πολιτική μετατρέπεται σε δηλητήριο για το λαϊκό εισόδημα. Ακόμα και αυτό το μείγμα της επεκτατικής πολιτικής που θα ενισχύσει το μεγάλο κεφάλαιο εξετανακλάσεως θα επηρεάσει τα πλατιά λαϊκά στρώματα που θα επομισθούν την ακρίβεια στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα ως αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Μάλιστα. Και στο ακριβό μείγμα που δημιούργησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, μείγμα που προηγήθηκε του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι ένα θέμα... Ναι, λένε ότι είναι θέμα του πολέμου αυτό. Του πολέμου, αλλά δεν είναι του πολέμου όμως, προηγήθηκε του πολέμου ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης στην αγορά ενέργειας. Και φυσικά επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με τα όσα εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Συντηχάκη. Κάπου διάβασα σήμερα ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κλείσει 41 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα των ΕΛΤΑ. Αυτό λένε κάποιοι γίνεται για λόγους οικονομίας κλίμακος. Είναι έτσι ή πιστεύετε ότι πίσω από αυτό βρίσκεται μια μελλοντική απόφαση ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ πλήρως? Κοιτάξτε, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης, να το πω έτσι, της νομοθετικής ρύθμισης της Νέας Δημοκρατίας για κλείσιμο καταστημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας. Και ο διακηρυγμένος, να το πω έτσι, κυβερνητικός στόχος είναι η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Δηλαδή η είσοδος του νέου στρατηγικού επενδυτή που θα εξαγοράσει μια εταιρεία η οποία πρέπει να είναι κερδοφόρα, την οποία ο ελληνικός λαός την έχει πληρώσει ολόκληρες περιουσίες. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής
της απελευθέρωσης. Και εδώ έχουμε τη στρατηγική της απελευθέρωσης, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, εντάσσοντας και τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο, να το πω έτσι, των αποκρατικοποιήσεων. Γι' αυτό λέμε και εμείς, και μάλιστα με ερωτήσεις που κάνουμε μέσα στην Βουλή και τα λοιπά, ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα ταχυδρομικά καταστήματα σε καμία περιοχή της χώρας. Αντιθέτως, αυτά θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Θα πρέπει να στελεχωθούν με παρκές μόνιμο προσωπικό, να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων για το ταχυδρομικό έργο, το οποίο κατά την άποψή μας πρέπει να είναι φθηνό, πρέπει να είναι αξιόπιστο, πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλους και φυσικά να μην απολυθεί ή να μην μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος. Αντιθέτως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις με μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους του κλάδου. Θέλω το ΚΚΕ να έχει πρόταση, πώς προτάσεις του μάλλον λαμβάνουν ως κριτήριο τις ανάγκες που έχει ο λαός. Και στην προκειμένη περίπτωση οι ανάγκες του λαού είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ. Σημαίνει ότι πρέπει να θωρακιστούν τα ΕΛΤΑ με το να μην αποδειχθεί κανένας εργαζόμενος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σιντιχάκη, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.